Κατάλαβες. Σε ποιες. Τελειώνει το 13. Τελειώνει το 13. Μου τελειώνει το απόψη που και ο Μίτσος. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι κάνεις πλάκα γι' αυτό. Γιατί δεν ξέρω. Πλάκα, θα το... Όχι, εννοώ θα τα αφισβητούμε. Ακούσαμε ότι είναι πίσω από αυτό ένας. Ακούσαμε ότι είναι άλλο, θα τα αφισβητούμε. Δεν είπα περάσει τον Ντούκο. Εδώ προσέχουμε και τι λένε ο καθένας για να τον ρωτήσουμε μετά τι μας είπε. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη τελευταία εκπομπή του 13 με ένα πολύ καλό φίλο, τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί, που τον έχουμε εδώ μαζί μας. Κύριε Σμαραγδί, καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Ακούω κι εγώ. Ακούτε, ε? Η μεγάλη πληγή, η νέα ελληνική πληγή, οι πρόεδροι. Δεν φτάνει που κάνουν, λασπώνουν κιόλας. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν φτάνει που κάνουν, λασπώνουν κιόλας. Είδες. Φοβερό πράγμα. Και μπράβο σας. Πώς βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια. Παλιά ήταν τιμή, φώναζε στον δρόμο πρόεδρε και γινούσαν καμιά 15. Τώρα. Θα φωνάζει πρόεδρε και θα την κουπανάνε. Δεν θα μας δίνουν. Έχετε δίκιο όμως. Δεν φτάνει που τα κάνουν, λασπώνουν κιόλας. Είδατε τι κάνει η πολλή εξουσία. Και η συνενοχή. Θέλει και συνένοχο. Και... Βέβαια. Δεν μπορεί μόνος του. Σου λέει να βάλω μέσα και τον Μανώλη. Έλα, βάλω και τον Γιορτάν. Δεν ξέρουν, αγαπητέ Μανώλη, την έννοια της συγγνώμης. Μπορεί να το πράξεις. Συμφωνώ. Αλλά να μπορείς να ζητάς και συγγνώμη. Συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως. Και μετά να βγαίνεις και να λες αντί για συγγνώμη, να λες ήταν για δωρεά. Ή ο άλλος θέλει. Ναι, ο άλλος. Ναι, ή ο άλλος θέλει. Μα ξέρεις, συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη για τον Ενικό. Κύριε Σμαραγδί, ξέρετε από πού ξεκινάει αυτό? Ξεκινάει από την αίσθηση του άτρωτου. Ναι. Που έχουν όλοι αυτοί. Και ο Λιάπης την ίδια αίσθηση είχε και ο τον Μπούλογλου σε άλλο βαθμό. Έχουν όλοι την αίσθηση του άτρωτου. Και την έχουμε. Και εμείς, οι δημοσιογράφοι, την αίσθηση του άτρωτου. Μέχρι να γίνει στραβή. Μετά μαζευόμαστε. Αυτά τα βάζει σε μία τάξη η τέχνη. Άτρωτη, αιώνια είναι μόνο η ψυχή. Και όσοι νομίζουν ότι από την εξουσία ή από τα υλικά πράγματα θα μπορούν να κυδαιμονεύουν, κάνουν λάθος. Η ψυχή διαμαρτύρεται. Για φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους που έπραξαν το κακό, πώς θα κοιμούνται από εδώ και μετά. Έτσι είναι. Αυτά τα σκέφτεσαι όμως μετά. Αυτό είναι το κακό. Τώρα κύριε Σμαραγδί, εμείς σας φωνάξαμε γιατί μετέχετε κι εσείς αυτή τη πολύ μεγάλη καμπάνια της εταιρείας ΟΠΑΠ, έτσι. Πες το με ένα φιλί. Που ναι. Συνεχίζεται και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη και είναι για τους άπορους, είναι για τα, για τα ορφανοτροφία, για τα ορφανοτροφία, έτσι. Ναι, είναι μια, νομίζω, πολύ σωστή κίνηση προς την κατεύθυνση να ξαναβρει ο ένας τον άλλον. Το φιλί είναι ενέργεια, καλή ενέργεια. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος στέλνει καλή ενέργεια θα εισπράξει.